Είναι φίλος, μας υποστηρίζει, υποστηρίζουμε και σίγουρα κάνει μια δουλειά που αν δεν την ξέρεις αυτή τη δουλειά δεν μπορείς να μαγειρέψεις. Γι' αυτό τώρα πια πάρα πολύ μαγείρι. Καλό θα είναι πριν γίνουν σεφ να πάνε να περάσουν από τη σχολή για να μάθουν έστω τι είναι το κάθε κομμάτι. Τι είναι το κάθε κομμάτι από το ζώο που μαγειρεύουν, πώς πρέπει να το μαγειρεύσουν κτλ. Αυτή τη στιγμή αυτό που θα κάνουμε εδώ πέρα και οι τρεις επάνω, εκτός από τον κύριο Κατσίρα που θα μας δείξει πώς κόβουμε, πώς το μαχίζουμε και τα κομμάτια της ανατομίας του κάθε κομματιού. Δηλαδή έχουμε ένα μπούτι χοιρινό, μία σπάλα χοιρινή. Γιατί χοιρινό, γιατί εδώ στην Καλαμάτα τρώμε πολύ χοιρινό. Και ένα κοτόπουλο το οποίο θα φτιάξουμε μία τηγανιά μετά το ξεκουράγισμα. Οπότε είναι ο κύριος Κατσίρας, ο Πάρης Αξέτης, τον ξέρετε από χθες, όσοι ήσασταν εδώ. Και ο Γιώργος Καλομυρόπουλος θα κάνει τηγανιά. Ο κύριος Πάρης μόλις τελείωσε τη σχολή Κρεοπολών. Είναι αυτό που σας έλεγα. Καλό είναι, εντάξει, όσο φτασμένοι καν είμαστε, να πάμε να πάρουμε και αυτό το χαρτί που το βάλετε στο τοίχο και θα το βλέπετε, αλλά θα μάθετε τι πράγματα. Δώστε λίγο προσοχή, άναψε την κάμερα, φίλε. Δώστε λίγο προσοχή, είναι πολύ βασικό ο τεμαχισμός. Κύριε Τάκη, δικό σου. Καλημέρα και από μένα, κυρίες και κύριοι, καλή σας αγωστή. Ο Τάκης ο Κατσίρας είμαι, ως εξέχομος της Φάρμα Κατσίρα, που θα συμβείται στο ΤΡΕΑΣ και στα παραδοσιακά προϊόντα από το 1924. Μεγάλη μου τιμή η πρόσκληση του Παλάσσου του Αξιώτη και της Λέσης Αρχιμαγείρων να μοιραστώ την εμπειρία μου μαζί σας και να μάθω από εσάς. Μάλλον εμείς θα μάθουμε από εσάς. Θα δουλέψουμε σε τρία πεδία, στο ξεβοκάλισμα, στην ανατομία και στην πέτυξη της αξιοποίησης των παράγοντων τεμαχίων. Θέλω να σας πω έτσι μια μικρή αναδρομή για το ιστορικό της επιχείρησης. 1924, ο παππούς μου Βαρβαπανάγος, το πρώτο τρεοπολείο και παντοπολείο στην πλατεία της Περφολίας, πριν σχεδόν 100 χρόνια. Θέλω να το καταθέσω για να δείξω πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η ρίζα, η βαθιά ρίζα. Το DNA. Το DNA, ακριβώς, και η κουλτούρα, η υποδόμηση κουλτούρας, εταιρικής, επιχειρηματικής, ξέρω εγώ και όλα τα άλλα. Θα δουλέψουμε σιγά σιγά, και θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα πάμε να κάνουμε στην αρχή, θα ξεκινήσουμε με κοτόπουλο. Θα κάνουμε καρίνα κοτόπουλο και θα κάνουμε και μπουτάκι κοτόπουλο, προσπαθώντας πέρα από την τεχνική του ξεβοκαλίσματος, που μπορεί να είναι σωστή για κάποιον ή μη σωστή για κάποιον άλλον, μπορεί να έχουν και καλύτερες τεχνικές, ο καθένας έχει την δική του. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι πως όταν ξεβουκαλίζουμε, η σκέψη μας πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος. Κωδικοποιήστε ως τα βήματα ενός χορού τα βήματα του ξεβουκαλίσματος και όλα θα είναι πιο εύκολα. Θα δείξουμε μερικά πράγματα και αυτό. Θα κάνουμε μια καρίνα κοτόπουλο. Α, ήθελα να σημειώσω επίσης ότι σημαντικό ρόλο για μένα παίζει η διαχείριση του υπολείμματος, όπου σε αυτό κρύβεται η υπεραξία. Σημειώστε τη λέξη. Το food cost, έτσι. Όταν πετάμε κάτι, χάνουμε. Όταν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το κάτι, το κερδίζουμε. Έχω μπροστά μου ένα στήθος κοτόπουλο με κόκαλο και δέρμα, την καρίνα εκορμαζόμενη. Θα δείξω έναν τρόπο που δεν είναι τόσο διαδεδομένος. Δεν είναι ο πιο γρήγορος, ωστόσο είναι αυτός που μας δίνει, που μας αφήνει το λιγότερο υπόλοιμα. Και λιγότερο υπόλοιμα σημαίνει μεγαλύτερη υπεραξία. Ξεκινάω, έχει 13 βήματα, αν μπορούσαμε να το ονομάσουμε, χορό. Και ξεκινάω... Θέλω να ρίξει μια ματιά να δεις πώς φαίνεσαι, για να μην κρύβεις, δηλαδή που είσαι εκεί. Οπότε, όπως και να γίνει, θα σε βλέπω. Λοιπόν, πάμε από την εσωτερική, ένα χαραγματάκι, δύο,
τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Κόβω το στέρνο. Οχτώ. Τακ. Να μην χαράξω, να μην χαλάσω το παραθύλετο από την εσωτερική. Λεπτές μαχαιριές. Για να πετύχουμε τις λεπτές μαχαιριές και όχι μεγάλες τομές, βάζουμε λίγο το μαχαίρι μας πλάγια. Πλάγια. Όχι κάθετα. Λίγο πλάγια. Το δείχνει. Λίγο πλάγια το μαχαίρι. Για να μην κάνουμε βαθιές τομές στο ψαχνό που θα μας δυσκολέψει τη μετέπειτα επεξεργασία. Είτε είναι φιλετάρισμα είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Στις 8 μείναμε. Ναι. 9, 10. Ελαφρές μαχαίρια, με τη μύτη μόνο. Και πιάνω από την εξωτερική. 11. Θέλω άλλη μία. Ας το πιάσουμε για ένα μήνα. 11. Και μία. 12. Πάλι από την εξωτερική. Απομονώνω. Την καρίνα μου από το φιλέτο και τραβάω 13. Ο στόχος είναι να μην έχει η καρίνα κρέας ούτε να φάει γάτα. Αλλά κι αν έχει, θα το βγάλουμε. Ναι, γιατί μπορεί να γίνει πολλά πράγματα. Έτσι, και από κοιμά μέχρι οτιδήποτε. Μπορεί. Να φτιάξουμε μια καρίνα, να φτιάξουμε μια καραδίνα, να φτιάξουμε οτιδήποτε. Αυτά τα υποήματα, τι άλλα περάσουν, δηλαδή αυτά που βγαίνουν, μπορεί να κάνουμε χιλιάδες πράγματα. Η καρακάσα, η λεγόμενη, μπορούμε να την πάμε για... Εμείς τη θέλουμε αυτή για σούπα. Για σούπα. Δεν μην κλάσεις, καταπληκτικές. Θα σας πω μια παροιμία, έτσι, ένα ανέκδοτο. Στέλνει ένας Εβραίος έμπορας το παιδί του να σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων στο Χάρβαρντ. Οι Εβραίοι συνηθίζουν να οδηγούν τα παιδιά τους στα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα σε ελεγχόμενη αποτυχία. Γυρίζει το παιδί από το Χάρβαρντ, ανοίγει μια μικρή επιχείρηση με την βοήθεια του πατέρα του, που να φύγει λίγο ξεκρέμα στον πατέρα του, σε κανένα χρόνο αποτυχαίνει η επιχείρηση, πηγαίνει η επιχείρηση, γυρίζει στον πατέρα του παιδί. Ρε πατέρα, να σε ρωτήσω, πού είναι τα λεφτά, δηλαδή το κέρδος που θα ζούσε η επιχείρηση. Στα σουπίδια, παιδί μου. Εδώ. Κρατήστε το καλά. Δουλεύει στην ιωστή. Πόσα χρόνια θέλετε να κάνετε τη δουλειά? 100 γραμμάρια, 50 γραμμάρια από κάθε καρίνα, αν διαχειριστείτε, αν την ξαναγυρίσετε, στο τέλος της ημέρας, της καριέρας σας, μπορεί να έχετε μια μικρή περιουσία. Από τα σκουπίδια. Θα σας δείξω κι άλλα. Εντός εισαγωγικών. Θέλουμε να φανταστούμε, γιατί όσο μιλάμε θα... Όσο μιλάει, εντάξει, και δουλεύει, θα σας λέω και εγώ, έτσι. Δεν υπάρχει μονάδα τώρα, ξενοδοχειακή μονάδα, που να μην έχει ένα χασάπι. Γιατί παλιά ο σεφ έπρεπε να κάνει το χασάπι, γιατί στο χασάπι δεν μπορεί να μπει κανένας άλλος εκτός από το σεφ, την αλφα μαγειρά. Αν δεν υπάρχει χασάπι. Γιατί και αυτός είναι υπεύθυνος για αυτό που θα κάνει. Και πιο πολύ είναι υπεύθυνος για αυτό ακριβώς που υποτάξει τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε έτοιμο το πρώτο φιλέτο. Από εδώ και πέρα μπορούμε να πάμε να διαλέξουμε πολλούς δρόμους. Θέλω να ρωτήσω κάτι μόνο. Παρακαλώ. Αυτό είναι στήθος τώρα που κρατάς ή φιλέτο? Είναι στήθος. Πρέπει να μην παραξηγηθούμε με τα παιδιά, έτσι. Δηλαδή, αυτό όλο το κομμάτι είναι στήθος ή το φιλέτο του κοτόπουλου? Ας πάμε ένα βήμα πίσω. Ναι. Αυτό είναι ένα στήθος με κόκαλο και δέρμα. Βγάζουμε την καρίνα, την καρακάσα και έχουμε ένα, μας λέει μόνο το στέρνο και το βελόνι του στήθους. Όταν το βγάλουμε και αυτό θα έχουμε ένα ακόλυτα, το βγάζω τώρα, θα έχουμε ένα ακόλυτα καθαρό στήθος. Στήθος. Φιλέτο. Στήθος, φιλέτο. Ξακρίζουμε προσεκτικά. Ξακρίζουμε προσεκτικά με κεφαλαία γράμματα. Γιατί ένα μικρό υπόλοιμα μπορεί να μας χαλάσει ένα καταπληκτικό πιάτο. Ή να μην μπορούμε να το φτιάξουμε όπως θέλουμε, να το δέσουμε και πολλά. Φαντάζεσαι να έχει κάνει μια τέλεια συνταγή και να βρει ένα κοκαλάκι στο στόμα μου. Πήγανε περίπατο όλα, φαντάζεσαι. Και να φτύσει ο πελάτης. Ή να πετύχει σε κανένα μυστήριο πελάτη. Ή να κάτσει σε κανένα παιδάκι. Πήγανε περίπατο όλα. Όλες οι τεχνικές και όλες οι
Θα βγάλουμε και το στέρνο. Τώρα έχουμε... Το Γιάννης. Τώρα έχουμε ένα λίγο καθαρισμένο στήθος. Στήθος σουλέτο. Για να μας τα ακριβήσει. Και από εδώ μπορούμε να ξεκινήσουμε το μαγειρικό ταξίδι. Και λίγο πριν βέβαια. Τώρα πρέπει να αναλάβει ο Πάρης. Αυτό αποτελείται από δύο κυρίως μέρη. Το παραφύλετο, το βγάλω Πάρη. Ναι. Κοιτάξτε το καλά. Τι μπορούμε να κάνουμε Πάρη. Εγώ θα το άνοιγα, θα του βάζα ένα κομμάτι τυρί μέσα και θα το τύλαγα. Το παραφύλετο. Το παραφύλετο. Η πέτσα υπάρχει μια διεθνή τάση στη μαγειρική στην γαστρονομία να αξιοποιείται με πάμπολους τρόπους. Μιλάμε για ένα προϊόν που στην Ελλάδα πάει στα σκουπίδια ή πάει στη ζωοτροφή. Αδρανοποιείται σε κλιβάνους και γίνεται γατροτροφή ή ζωοτροφή. Και εκεί μεγάλες υπεραξίες. Ωστόσο, εμείς ψάχνουμε την υπεραξία στη γαστρονομία. Ποιος μαθητής μπορεί να μου πει ή ξέρω εγώ σεφ μπορεί να μου πει τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό το πραγματάκι. Για πείτε μας. Ρολό. Το πρώτο. Το πρώτο είναι καλύτερο. Εσείς το ίδιο. Λοιπόν πριν από χρόνια δούλευε στο μαγαζί μας μια αγαπημένη μου συνεργάτη η σεφ η Αγγελική Βρύβα και μου το έκανε μια μέρα 4 πετσούλες κοτόπουλο μιλφέι. Τις ξερόψε τραγανιστές και ανάμεσα είχε διάφορα άλλα και τρελάθια. Στην Πάτρα εγώ... Όταν το θυμάμαι, συγγνώμη Παράσκο, όταν το θυμάμαι, μου τρέχουν τα σάλια ακόμα. Στην Πάτρα εγώ, Τάκη μου το βρήκα, την πέτσα που λες αυτή, την είχαν τυλίξει σε πανσέτα και την είχαν περάσει σούβλα. Είχε δώσει το χοιρινό με το κοτόπουλο μια νοστινιά και ήταν τέλεια. Είπαμε και από χτες, έτσι, βάλετε τη φαντασία στο βίντεο. Μπορεί να κάνετε πολλά πράγματα. Έχω ένα αφιέρωμα της ναυτεμπορικής, πριν από 3-4 χρόνια το είχα βρει, στην ναυτεμπορική, κυρίως οικονομική εφημερίδα, για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την πέτσα και έφερνε παραδείγματα διακεκριμένων σεφ και μαγείρων ανά τον κόσμο. Το τι υπεραξία μπορεί να δώσεις. Σε ένα κρεοπολείο τα φιλέτα που δουλεύουμε, τις καρίνες, τουλάχιστον με τον τρόπο που δουλεύουμε εμείς στο δικό μας μαγαζί, στη δική μας επιχείρηση, είναι εκατοντάδες την εβδομάδα. Όταν λέω εκατοντάδες, αυτή τη βδομάδα πρέπει να ήταν, που ήταν low η βδομάδα, πρέπει να ήταν 350 καρίνες. Φανταστείτε τώρα αυτό το πραγματάκι, 350. Επί 52 εβδομάδες το χρόνο, επί 35 χρόνια που είναι μας προσδόκιμο ενός επιχειρηματία. Ένα διαμέρισμα, μια Ferrari, ένα κότερο, πολλές διακοπές, ό,τι θέλετε βάλτε. Ωστόσο, εδώ είναι η υπεραξία. Πάμε να πάρουμε ένα αυτοδιοίκηση. Αλλά την πέρι. Τάκη, λίγο το κεφάλι σου και να φαίνεται, ναι. Δεν κάνεις. Όχι.